Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Νίκος και στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω αρχικά ένα γρήγορο unboxing του Zino 2 και στη συνέχεια θα αναφερθώ σε όλα τα νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες που διαθέτει. Το Zino 2 λοιπόν είναι το τετρακόπτερο από τη Hubsan που όλοι περιμέναμε. Ανακοινώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου και οι παραγγελίες ξεκίνησαν στις 10 Δεκεμβρίου. Η Hubsan για αυτό το τετρακόπτερο αποφάσισε να δώσει την αποκλειστική διάθεση στο ηλεκτρονικό κατάστημα GearBest. Οπότε η επιλογή του καταστήματος ήταν απλά μονόδρομος. Λίγο η κινέζικη πρωτοχρονιά, λίγο η εμφάνιση του κορονοϊού είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση των αποστολών. Για να κατανοήσει το μέγεθος της καθυστέρησης, η παραγγελία δόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου και το δέμα έφτασε στο σπίτι μου στις 25 Φεβρουαρίου. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο περιεχόμενο της συσκευασίας. Να σας αναφέρω αρχικά ότι το kit που πρόκειται να δούμε είναι αυτό με τις δύο μπαταρίες και την αυθεντική τσάντα μεταφοράς της Hubsan. Αυτή είναι λοιπόν η θήκη μεταφοράς. Δεν είμαι φαν αυτού του τύπου, προτιμώ τις τσάντες τύπου backpack. Και αυτό γιατί στις τσάντες αυτού του τύπου είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάτι το οποίο είναι στον πάτο της τσάντας. Πρέπει να ψάξεις αρκετά, είναι χωρισμένη σε δύο επίπεδα η τσάντα. Οπότε αν κάτι βρίσκεται στο κάτω επίπεδο θα χρειαστείς πολύ περισσότερη ώρα για να το βρεις. Απλά η τιμή του συγκεκριμένου πακέτου ήταν ελκυστική και γι' αυτό επέλεξα το πακέτο με τη τσάντα μεταφοράς της Hubsan. Τώρα μέσα στη θήκη θα βρούμε φυσικά το νέο τετρακόπτερο της Hubsan, το Zino 2, το χειριστήριο του σκάφους. Το εγχειρίδιο χρήστη, η Hubsan δεν μας συνηθίζει να περιέχει συσκευασίες το εγχειρίδιο χρήση, απλά έναν γρήγορο οδηγό χρήσης. Όπως σας είπα, η θήκη μεταφοράς έχει δύο επίπεδα. Στο κάτω επίπεδο βρίσκουμε επίσης τον φορτιστή, ο οποίος αποτελείται ουσιαστικά από δύο μέρη. Αυτό το εξάρτημα μπαίνει στην μπαταρία και αυτός είναι ο φορτιστής. Με ευρωπαϊκό βίσμα όπως το επιλέξαμε κατά την αγορά μας. Επίσης έχουμε συνολικά 4 καλώδια, 3 καλώδια για τη σύνδεση της, 3 καλώδια για τη σύνδεση της συσκευής του κινητού μας τηλεφώνου με το χειριστήριο, Lightning, Micro USB και Type-C, καθώς και ένα καλώδιο τύπου Micro USB για τη μεταφορά αρχείων από το αεροσκάφος κατευθείαν στον υπολογιστή μας. Αυτή είναι η δεύτερη μπαταρία που συμπεριλαμβάνεται στο kit. Και τέλος έχουμε δύο ολόκληρα σετ έλικες μαζί με το κατσαβίδι για την αντικατάσταση αυτών. Να δώσω και ένα hint για τα καλώδια που χρησιμοποιεί η Hubsan στις συνθέσεις της. Αν αντιμετωπίζετε γενικά πρόβλημα σύνδεσης του κινητού σας τηλεφώνου με το χειριστήριο, όπως βλέπετε εδώ, στη μεριά του βίσματος με το χειριστήριο έχει αυτά τα δύο αυτάκια. Οπότε μπορείτε να τα κόψετε προσεκτικά με μια φαλτσέτα ΣΥΡΙΖΑ με το πλαστικό και θα δείτε ότι έχει πολύ καλύτερη εφαρμογή στο χειριστήριο και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να λυθούν όλα τα προβλήματα από συνδέσεων που έχετε του κινητού σας με το χειριστήριο. Αυτό είναι λοιπόν το Zino 2 με όλα τα παρελκόμενά του, τα οποία θα εξετάσουμε συνέχεια μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Θα ξεκινήσω με την μπαταρία, η οποία είναι 4 κελιών εν αντιθέσει με την μπαταρία που χρησιμοποιούσε η Hubsan στα προηγούμενα μοντέλα της, η οποία ήταν 3 κελιών. Η χωρητικότητά της είναι 3.800 mAh στα 15,2 volts και υπόσχεται χρόνο πτήσης 33 λεπτά σε ιδανικές πάντα συνθήκες. Όπως βλέπετε πρόκειται για μπαταρία έξυπνου τύπου, δηλαδή κοινώς με ένα πάτημα εδώ του κουμπιού βλέπουμε τη στάθμη της μπαταρίας και με μονό και το διπλό παρατεταμένο ουσιαστικά θέτουμε το drone σε λειτουργία. Συνεχίζουμε το κυρίως σώμα του Zino. Οι βραχίονες γενικά εκτείνονται στην τελική τους θέση χωρίς να ακούμε κάποιον χαρακτηριστικό ήχο. Ας ρίξουμε μια περιμετρική ματιά στο Zino και μετά θα το αναλύσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Λοιπόν, ξεκινάμε το μπροστά τμήμα. Την μπροστά όψη έχουμε αυτό εδώ το μαύρο πλαστικό. Είναι απλά για διακοσμητικούς λόγους, δεν περιλαμβάνει εσωτερικά κανέναν αισθητήρα. Συνεχίζουμε με τα μοτέρ. Σε αυτή τη νέα σχεδίαση της Hubsan βλέπουμε ότι στα μοτέρ, σε κάθε ένα μοτέρ υπάρχουν οπές εξαερισμού. Όπως βλέπετε σε όλα τα μοτέρ σημαίνει αυτό. Επίσης οπές εξαερισμού έχουμε και στα πλάινα
στα πλαϊνά του Κελίφους. Εδώ στην αριστερή πλευρά του Zino 2, κάτω από αυτό το πλαστικό έχουμε θύρα της micro SD κάρτας μας, καθώς και μια υποδοχή micro USB για τη σύνδεση του σκάφους με το PC μας. Εδώ σε αυτό το χώρο υπάρχει ένα λεντάκι φωτεινών ενδείξεων που μας δίνει ενδείξεις κατά τη διάρκεια της εγγραφής, αλλά και κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης manual από το PC μας. Στο πίσω μέρος τώρα έχουμε το logo της Hubsan, χωρίς κάποιο άλλο ιδιαίτερο φωτιστικό, δηλαδή πίσω δεν έχουμε φωτισμό στο σκάφος. Ενώ στο πάνω μέρος, βλέπουμε ότι υπάρχει και εδώ μια οπή εξαρισμού. Και αυτό παρατηρούμε την αφήνεια το πλαστικό στο πάνω μέρος είναι αρκετά μαλακό, αλλά συνάμα και ελαστικό, οπότε δεν φοβόμαστε μήπως σπάσει τα χέρια μας. Συνεχίζουμε το κάτω μέρος του σκάφους. Εδώ έχουμε τους οπτικούς θητήρες σταθεροποίησης και εδώ είναι η μπαταρία μας τοποθετημένη. Για την αφαίρεση της μπαταρίας πρέπει να σύρουμε τον μηχανισμό ασφάλισης και από τις δύο πλευρές προς τα κάτω, να ακούσουμε το χαρακτηριστικό ήχο απασφάλισης και να σηκώσουμε την μπαταρία υπογωνία. Στο εσωτερικό εδώ του κελίφους βλέπουμε αυτόν τον QR code, ο οποίος περιέχει όλα τα στοιχεία του σκάφους μας, serial number και διάφορα άλλα δεδομένα. Είναι καλό να τον αντιγράψουμε στο κινητό μας τηλέφωνο ή στον υπολογιστή μας, τον έχουμε κάπου πρόχειρα, γιατί σε κάθε επικοινωνία μας με την Hubsan για την επίλυση κάποιου προβλήματος θα μας ζητηθεί αυτός ο QR code. Για τοποθέτηση τώρα της μπαταρίας πίσω, η μπαταρία μπαίνει αρχικά υπογωνία στο κάτω μέρος. Βλέπετε, δεν μπορεί να μπει κάθετα. Άρα υπογωνία στο κάτω μέρος και την πιέζουμε μέσα μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κλειδώματος. Ένας λόγος επιπλέον για διπλοέλεγχο ουσιαστικά της ορθής τοποθέτησης της μπαταρίας στη θέση της είναι γιατί βρίσκεται στο κάτω μέρος του σκάφους. Αυτό δηλαδή έχει ως αποτέλεσμα, αν η μπαταρία δεν ασφαλίσει σωστά, υπάρχει περίπτωση να μας φύγει κατά τη θέση. Γι' αυτό καλός είναι ένας διπλοέλεγχος της μπαταρίας. Για το τέλος, άφησα την πολλά υποσχόμενη κάμερα του Zino 2. Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις της, συμπεριλαμβάνει στην συσκευασία και το προστατευτικό κάλυμα του gimbal, το οποίο απελευθερώνεται με αυτόν εδώ το διακόπτη. Αυτή είναι η κάμερα λοιπόν του Zino 2. Γενικά είναι αποσπόμενα, δηλαδή μπορούν να αφαιρεθούν με ευκολία. Και τέλος, η κάμερα φοράει αισθητήρα της Sony και η επεξεργασία της εικόνας γίνεται μέσω του chip της Ambarella, το ETA22. Για να κλείσουμε το κυρίως σώμα, γενικά η κατασκευή του είναι περισσότερο προσεγμένη, συγκρίνοντάς το με το Zino Pro που έχω στην κατοχή μου. Το κέλφος είναι κατασκευασμένο από matte πλαστικό και όχι από glossy όπως ήταν τα προηγούμενα μοντέλα. Έχει δηλαδή το ίδιο υλικό με το Fimi X8 και εκ πρώτης όψεως δείχνει για ένα τετρακόπτερο ανώτερης κατηγορίας σε σχέση με τους προκατόχους της. Και αυτό φυσικά φαίνεται και από την τσιμπημένη τιμή προς τα πάνω που έχει αυτή τη στιγμή στα διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα. Συνεχίζουμε με το χειριστήριο του Zino 2, το οποίο έχει τον ίδιο σχεδιασμό με αυτόν των προηγούμενων εκδόσεων και είναι κατασκευασμένο και αυτό όπως και το κέλυφος από matte πλαστικό και όχι από glossy πλαστικό. Στο πίσω μέρος η Hubsan έχει προσθέσει αυτή την grip λάβη, η οποία κάνει την εμπειρία χρήσης ακόμα πιο ευχάριστη. Δεν γλιστράει το χειριστήριο από τα χέρια μας. Οι κεραίες του χειριστήριου στο Zino 2 είναι σαφώς μεγαλύτερες και έχουν διαφορετικό σχεδιασμό. Το θετικό είναι ότι θηλυκώνει μία μέσα στην άλλη. Κλείνουν δηλαδή, όπως βλέπετε, πάρα πολύ όμορφα. Δεν πιάνουν περιττό χώρο. Αυτές λοιπόν είναι και οι κεραίες του συστήματος. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το χειριστήριο με το σκάφος είναι το LIS 2, με το οποίο επιτυχάνει το Zino 2 εμβέλεια πτήσης μέχρι και 8 χιλιόμετρα. Τα sticks του χειριστηρίου βρίσκονται αποθηκευμένα εδώ από κάτω και τα οποία είναι κατασκευασμένα από μέταλλο και όχι από πλαστικό. Και σαν χειριστήριο έχει γενικά καλύτερη αίσθηση, δηλαδή είναι τα gimbal των sticks είναι σαφώς πιο σκληρά. Στα πλάγια βρίσκεται η θύρα φόρτισης και σύνδεση του χειριστηρίου με τη συσκευή που χρησιμοποιούμε. Εδώ δοκιμάζουμε μια συσκευή των 6,2 ιντσών. Και όπως έχω αναφέρει και σε παλαιότερα βίντεο,
Η αγαπημένη μου συσκευή και συσκευή που χρησιμοποιώ με όλα τα drone μου είναι αυτό το tablet από την Xiaomi, το MiPad 4. Για τοποθέτηση του φυσικά χρειαζόμαστε έναν 3D printing adapter. Ορίστε. Με αυτόν το 3D printing adapter των 3 περίπου ευρώ μπορούμε να συνδέσουμε στο χειριστήριο του Zino 2 και γενικά τον drone της σειράς Zino οποιαδήποτε συσκευή, οποιοδήποτε tablet μεγέθους 8 ίντσων. Πάμε τώρα να δούμε και τα κουμπιά τα οποία έχει πάνω το χειριστήριο. Τα τρία κουμπιά κάτω από την οθόνη, με αυτό το κουμπί είναι το ενεργοποιείται η return to home λειτουργία. Το μεσό κουμπί είναι για την ενεργοποίηση ή τερματισμό λειτουργίας του χειριστήριου, ενώ εδώ δεξιά το πλήκτρο που είναι σημειωμένο με F, Ν και S χρησιμοποιείται για την εναλλαγή του mode πτήσης, δηλαδή από movie, η πρώτη επιλογή το F είναι ουσιαστικά movie, film, δηλαδή αργό, το δεύτερο είναι το normal και το τρίτο είναι το sport mode. Στο πάνω μέρος εδώ έχουμε το κουμπί με το οποίο κάνουμε λήψη φωτογραφίας. Από την απέναντι πλευρά το κουμπί εγγραφής βίντεο. Εδώ έχουμε τον ποντισιομετρικό διακόπτη με τον οποίο ρυθμίζουμε τη γωνία του gimbal της κάμερας. Και τέλος εδώ αυτό το κουμπί με τα αρχικά FN είναι ένα κουμπί το οποίο λειτουργία προγραμματίζεται μέσα από την εφαρμογή. By default, με αυτό το κουμπί μπορούμε πατημένο το κουμπί συνεχόμενα και εδώ με το ποντισιομετρικό διακόπτη να μεταβάλουμε τη φωτεινότητα της οθόνης του χειριστηρίου, ενώ όταν ακούγεται αυτός ο χαρακτηριστικός ήχος, το beep, όταν τελειώνει η μπαταρία, δεν υπάρχει σύνδεση με το σκάφος, μπορούμε με πατημένο το FN 1,5 δευτερόλεπτο και μετά με χρήση του ποντισιομετρικού διακόπτη να αυξήσουμε την ένταση του ήχου. Αυτό φυσικά που εντυπωσιάζει στο χειριστήριο του Zino 2 δεν είναι ούτε τα μεταλλικά sticks, ούτε η ύπαρξη αυτού του προγραμματιζόμενου πλήκτρου FN, ούτε ακόμα ότι τα sticks βγαίνουν και κρύβονται εσωτερικά εδώ κάτω. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι η οθόνη. Η οθόνη αυτή εδώ, η φωτεινή αυτή οθόνη που έχει το χειριστήριο, μας παρέχει όλα τα δεδομένα εκείνα τηλεμετρίας, που είναι απαραίτητα ώστε να πετάξουμε τον drone μας χωρίς την ανάγκη ύπαρξης κινητού τηλεφώνου. Πάμε τώρα να θέσουμε σε λειτουργία το drone μας και να δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία απεικονίζονται στην οθόνη του χειριστηρίου. Διπλό πάτημα χρειαζόμαστε για την... Ξέχασα να πω ότι με μονό πάτημα εμφανίζεται η στάθμη της μπαταρίας. Εδώ πάνω. Όλος ο κύκλος, οπότε είναι full φορτισμένη η μπαταρία. Ενώ με μονό και με διπλό παρατεταμένο το χειριστήριο μπαίνει σε λειτουργία. Το ίδιο ακριβώς και με το drone μας. Όπως είπαμε, με μονό πάτημα βλέπουμε τη στάθμη της μπαταρίας, πλήρως φορτισμένη και τα 4 λαμπάκια αναμένα. Ενώ με μονό και το διπλό και το δεύτερο, ενώ με μονό και το δεύτερο παρατεταμένο, το drone μπαίνει σε λειτουργία. Λοιπόν, ξεκινάμε πάνω εδώ αριστερά. Απεικονίζεται η στάθμη της μπαταρίας του σκάφους. Ενώ στην ακριβώς απέναντι μεριά, στη δεξιά μεριά πάνω γωνία, είναι η μπαταρία του χειριστηρίου. Η δεύτερη ένδειξη τώρα έχει το νι. Μας δείχνει την κατάσταση στους σέλικες. Ουσιαστικά μας δείχνει ποιο mode χρησιμοποιεί την ένδειξη νι. Σημαίνει ότι είμαστε σε normal mode. Δίπλα ακριβώς το σήμα του δορυφόρου. Μας δείχνει τον αριθμό των ληφθέν των δορυφόρων. Είναι στο 0 γιατί βρισκόμαστε εσωτερικά μέσα στην οικία. Ενώ εδώ είναι η στάθμη σήματος μεταξύ χειριστηρίου και του σκάφους μας. Τώρα κάτω είναι η γωνία που βλέπει το Zino σε σχέση πάντα με την αρχική θέση ενεργοποίησης του σκάφους. Δίπλα ακριβώς έχουμε το ύψος και παραδίπλα την απόσταση μετρούμενη σε μέτρα. Στην κάτω δεξιά γωνία έχουμε τη ταχύτητα του σκάφους και εδώ στο κέντρο είναι η ένδειξη για το αν βρισκόμαστε στη φωτογραφική μηχανή
αν είμαστε στην βιντεοκάμερα. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μας επαφή με το Zeno 2. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το συγκεκριμένο βίντεο και εγγραφήκατε στο κανάλι μου. Παραμείνετε όμως συντονισμένοι, γιατί θα ακολουθήσουν συγκριτικά βίντεο με drones ή κατηγορίας, όπως το Zeno Pro και το Fimi X8. Και τα μεγέθη που θα συγκρίνουμε θα είναι ο συνολικός χρόνος πτήσης, η μέγιστη απόσταση πτήσης, φυσικά η ποιότητα εγγραφής σε 4K ανάλυση, αλλά και η εκτέλεση των διάφορων έξυπνων λειτουργιών πτήσης. Ευχαριστώ και πάλι και να έχετε καλές και ασφαλείς πτήσεις.